Επομένως, σας βάζω 10 λεπτά για τις δύο τροπολογίες. Ορίστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με την πρώτη τροπολογία που αφορά την καθιέρωση της 1ης του Μάη ως υποχρεωτικής αργίας με νόμο και όχι με απόφαση του εκάστοτε ή της εκάστοτε Υπουργού Εργασίας όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Στην 1η του Μάη κάθε έτους συμπυκνώνονται οι αγώνες της εργατικής τάξης που δόθηκαν από το Σικάγο το 1886 μέχρι την πρώτη ελληνική απεργιακή κινητοποίηση για 8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ανάπαυλα, για την καθιέρωση της Κυριακής ως αργίας, για τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας στους χώρους δουλειάς, αγώνες που συνεχίζονται από τότε μέχρι σήμερα, ενάντια στην εργασιακή εκμετάλλευση για ένα καλύτερο μέλλον του κόσμου της εργασίας. Η μέρα αυτή συνδέει τους εργαζόμενους όλων των χωρών, όλων των φυλών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, είναι μέρα παγκόσμιας διεκδίκησης από το εργατικό κίνημα, καλύτερων όρων εργασίας, περισσότερων εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Ως ελάχιστος φόρος τιμής, η 1η του Μάη καθιερώνεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για να μην βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε υπουργού. Η τροπολογία αυτή έχει συμβολικό χαρακτήρα, έχει όμως και ουσιαστικό χαρακτήρα. Τιμούμε προφανώς τους εργάτες, τους χιλιάδες εργάτες και τις εργάτριες που έδωσαν τη ζωή τους, το αίμα τους, για το δικαίωμα στην εργασία, για τη ζωή με οχτάωρο, για την αξιοπρέπεια στους χώρους δουλειάς. Έχει όμως και ουσιαστικό περιεχόμενο σήμερα που στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο κυριαρχεί δυστυχώς η αντίληψη ότι η ανάπτυξη περνάει μέσα από την καταπάτηση των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας, μέσα από τη συμπίεση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, μέσα από την απόλυτη ελευθερία των εργοδοτών να ορίζουν αυτοί τους όρους δουλειάς, να καρπώνονται τα αποτελέσματα της μισθωτής εργασίας. Η κυβέρνησή μας προσπαθεί μέσα σε έναν ιδιαίτερα δυσμενή συσχετισμό δυνάμεων καθημερινά εντός και εκτός χώρας να αντιστρέψει αυτό το σκηνικό της πλήρους απορρίθμισης των εργασιακών σχέσεων που παραλάβαμε. Αυτό όμως είναι πρώτα και κύρια δουλειά των ίδιων των εργαζομένων, των συλλογικών διεκδικήσεών τους, αλλά και ενός υγιούς συνδικαλιστικού κινήματος που τους εκπροσωπεί όλους και θα παλεύει για όλους. Την 1η του Μάη απαγορεύεται κάθε βιοτεχνική, βιομηχανική και εμπορική εργασία, καθώς βέβαια και η απασχόληση των μισθωτών. Η 1η του Μάη ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας διέπεται από το νομικό καθεστώς που διέπει την Κυριακή αργία. Αυτά σε σχέση με την πρώτη τροπολογία. Σε σχέση με την δεύτερη τροπολογία, ιδρύεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, το οποίο λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύεται τμήμα καταπολέμησης της αδύλωτης εργασίας. Η ίδρυση του τμήματος επιβεβαιώνει καταρχάς την προτεραιότητά μας, την κυβερνητική προτεραιότητα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αδύλωτης εργασίας και την επιβολή της νομιμότητας στην αγορά εργασίας. Το τμήμα του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας για την αδύλωτη εργασία θα συστηματοποιήσει και θα διευρύνει τις προσπάθειες που γίνονται για την καταπολέμηση του φαινομένου της αδύλωτης εργασίας, ενισχύοντας τον συντονισμό και την κοινωνική λογοδοσία των ελεγκτικών μηχανισμών. Η θεσμοθέτηση του τμήματος μας επιτρέπει μία πλέον ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της αδύλωτης εργασίας σε τρεις άξονες. Πρώτον, την αξιοποίηση της εμπειρίας των ελεγκτικών μηχανισμών. Δεύτερον, την αναβάθμιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων. Και τρίτον, και κυριότερο, την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων, των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων της χώρας και των επιστημονικών φορέων στην διαδικασία αυτή της καταπολέμησης της αδύλωτης εργασίας. Θεωρούμε πως η κοινωνική εταίροι μέσα από αυτό το τμήμα, μέσα από αυτό το σώμα, ήρθε η ώρα πια να εμπλακούν ενεργά και να επιβεβαιώσουν τις δεδηλωμένες προθέσεις τους για την καταπολέμηση του φαινομένου της αδύλωτης εργασίας, να αναλάβουν και τις ευθύνες τους για το ζήτημα. Στην ίδια κατεύθυνση αυτή της ολιστικής προσέγγισης του φαινομένου της καταπολέμησης εργασίας έχουμε ήδη εκπονήσει έναν οδικό χάρτη με τη βοήθεια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, περιλαμβάνει 25 δράσεις
ο χάρτης αυτός, που θα ξεδιπλώνονται έως το 2019. Μία πολύ σημαντική δράση για την οποία θα ήθελα να ενημερώσω και τους βουλευτές είναι ότι θα ξεκινήσει από τον επόμενο μήνα ένα πρόγραμμα πιλωτικό μεικτών ελέγχων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, το αντίστοιχο σώμα του ΕΦΚΑ, την Οικονομική Αστυνομία. Τα τέσσερα αυτά σώματα λοιπόν ελέγχων θα δρουν μαζί στην περιφέρεια Αττικής για την καταπολέμηση, για να συλλάβουν τα φαινόμενα της αδήλωτης εργασίας και να τα αντιμετωπίσουμε. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνέργεια των τεσσάρων ελεγκτικών μηχανισμών θα παράξει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Έχουμε πλήρη επίγνωση της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά εργασίας, της εκτεταμένης απορρίθμισης. Είναι ακριβώς λόγω της θεσμικής απορρίθμισης που βρίσκεται και το χώρο να καλλιεργηθεί το φαινόμενο, τα φαινόμενα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και να αναπτυχθούν και να ανθίσει εντός εισαγωγικών η αδήλωτη εργασία, να ευδοκιμήσει. Στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε το ρόλο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση, ξαναστήνουμε δομές που η αλλαγή του οργανογράμματος του 2014 τις είχε καταργήσει, όπως η νομική υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και η νέα περιφερειακή διεύθυνση στο Αιγαίο, που θα είναι ειδικά προσανατολισμένη για στην παραβατικότητα που αναπτύσσεται εκεί, στην νησιωτική Ελλάδα. Είναι κρίσιμο τέλος να ενημερώσω πως το επόμενο διάστημα θα διευρύνουμε το Μητρό Παραβατικότητας των επιχειρήσεων, ώστε επιχειρήσεις που έχουν σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας να μην έχουν πλέον πρόσβαση σε δημόσιο χρήμα ή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πετρόπουλε, 5 λεπτά για την δική σας και πέραν των όσων έχετε σκεφτεί να πείτε, επειδή διατυπώθηκε ένα ερώτημα σωστό.